Φλογέρας, του τόπου μας. Σας καλωσορίζουμε στην Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Τρίπολης, στην παρουσίαση βιβλίου της κυρίας Αναστασίας Ευσταθίου, «8 ήχοι για τη Μαργαρίτα». Την εκδήλωση έχουν συνδιοργανώσει τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Τρίπολης και εκδόσεις Κάκτος, οι οποίες εξέδωσαν το βιβλίο. Θα ήθελα να καλωσορίσω την κυρία Γεωργία Παναγωπούλου, η οποία είναι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης, τον κύριο Δημήτρη Φωτόπουλο, τον Διευθυντή του Πολεμικού Μουσείου Τρίπολης, τον κύριο Αστέριο Αναστασιάδη, ο οποίος είναι υποδιοικητής της Τέταρτης Μεραρχίας, και τον κύριο Γεώργιο Φαράντο, μέλος της Νομαρχικής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ και διδάσκοντας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Και φυσικά όλους εσάς. Αμέσως λοιπόν θα προχωρήσουμε με τη βοήθεια του φιλολόγου κυρίου Δημήτρη Κουτούζου στο να γνωρίσουμε την κυρία Αναστασία Ευσταθίου, το συγγραφικό της έργο και να προσεγγίσουμε λίγο αυτό το πολύ σπουδαίο βιβλίο, τους 8 ήχους για τη Μαργαρίτα, που ουσιαστικά κεντρικό πρόσωπο του οποίου είναι η συμβία του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη επί 20 ετία, η μητέρα του νεαρότερου παιδιού του, του Πάνου, μια γυναίκα η οποία πέρασε διαπυρός και σιδήρου στο πλευρό του. Και καλωσορίσατε στο ταξίδι μας. Σας καλωσορίζουμε στον χώρο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Τρίπολης. Είναι μια εκδήλωση από τις πολλές που ετοιμάζει η βιβλιοθήκη για το επόμενο διάστημα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ και την κυρία Ευσταθίου που μας έκανε την τιμή να παρουσιάσει τη δουλειά της παρουσιάζοντας το βιβλίο της, 8 ήχοι για τη Μαργαρίτα. Εγώ δεν θέλω να πω πολλά για το βιβλίο, γιατί θα μιλήσουν οι συνάδελφοι. Απλά ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που μας τιμάτε με την παρουσία σας και να ευχαριστήσω επίσης τα μέλη που μας βοήθησαν για να οργανώσουμε αυτή την εκδήλωση. Βασικά την Εύα Γαλανιάδη, η οποία είναι ιστορικός δημοσιογράφος και έχει το συντονισμό της εκδήλωσης, τον κύριο Δημήτρη Κουτούζο, τον φιλόλογο, τον κύριο Δημήτρη Ματζουράνη, αποσπασμένο εκπαιδευτικό στην βιβλιοθήκη φέτος, τη Σταυρούλα τη Σάμπαλη, που είναι και αυτή εκπαιδευτικός, οι οποίοι θα διαβάσουν κάποια κείμενα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους μουσικούς μας, βασικά τον κύριο Σπύρο Πιτερό, που θα μας πει κάποια δημοτικά τραγούδια, καθώς τον Βασίλη Βίλο, το οποίο είναι στο Κλαρίνο, και στις αφίσες μας και στις προσκλήσεις μας υπήρχε ένα άλλο όνομα, Κωνσταντίνος Τσάμις, ο οποίος ήταν στο Λαούτο. Όμως, λόγω υποχρεώσεων που είχε, δεν θα μπορέσει να είναι εδώ απόψε και θα πληρώσει ο κύριος Μαλκόγιανης Κυριάκος, καθηγητής μουσικής στο Μουσικό Σχολείο Τρίπολης, είναι καθηγητής μουσικής κιθάρας και λαούτου, το οποίο θα παίξει απόψε μαζί μας. Ευχαριστώ όλους εσάς για την τιμή που μας κάνατε και ελπίζω να σας αρέσει και το βιβλίο και να έχουμε και τα σχόλιά σας. Να σας καλησπερίσω και να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου. Θα ήθελα, ξεκινώντας, να πω ότι με πολύ μεγάλη χαρά δέχτηκα την πρόσκληση να παρουσιάσω αυτό το βιβλίο, για δύο κυρίως λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι θεωρώ πως τέτοιου είδους εκδηλώσεις προάγουν τη φιλαναγνωσία, προάγουν το βιβλίο γενικότερα, και αυτό το έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη σήμερα. Και ξέρω πολύ καλά ότι και η συγγραφέας μας, η κυρία Αναστασία Ευσταθίου, έχει αφιερώσει πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής της στο να προάγει τη φιλαναγνωσία και με το συγγραφικό της έργο, αλλά κυρίως με το έργο της, το εκπαιδευτικό, από το μετερίζει της εκπαίδευσης, της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, και γι' αυτό είναι μεγάλη μου χαρά. Τώρα, για ένα δεύτερο λόγο είναι μεγάλη χαρά μου, γιατί δεχόμενος την πρόσκληση από την κυρία Τσουραπά, θεωρώ ότι προσφέρω και εγώ κάτι στους ανθρώπους εδώ της βιβλιοθήκης, της Δημόσιας Βιβλιοθήκης Τρίπολης, οι οποίοι όλα τα χρόνια, όλα τα παιδιά, οι εργαζόμενοι στη βιβλιοθήκη, ο Παναγιώτης, η Αντωνία, ο Δημήτρης τώρα, η Βιζή, η Παναγιώτα, ακούραστα εξυπηρετούν με την καθοδήγηση της κυρίας Τσουραπά το αναγνωστικό κοινό της πόλης και συμβάλλουν στον πολιτισμό της πόλης. Τώρα, ας μπούμε στο βιβλίο σιγά σιγά. Λοιπόν, το ιστορικό μυθιστόρημα γενικά δεν είναι παρά ο συγκερασμός του μύθου
με την ιστορική πραγματικότητα. Και ένας τέτοιος συγκερασμός είναι το πόνημα της κυρίας Ευσταθίου. Ο τίτλος του βιβλίου είναι «8 ήχοι για τη Μαργαρίτα». Τώρα, ο ιστορικός συνεκτικός ιστός μπλέκεται αρμονικά και αξιοθαύμαστα με ιδέες και σκέψεις της ίδιας της συγγραφέως. Και αναδεικνύει δύο πράγματα. Απ' τη μια, την άγνωστη προσωπική αλλά και δημόσια σε ορισμένες περιπτώσεις ζωή του γέρου του Μωριά, του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, αλλά και τις θύμισες από τη ζωή της πρωταγωνίστρας του βιβλίου, της Μαργαρίτας Βελισσαροπούλου. Τώρα, γενικά το ιστορικό μυθιστόρημα είναι ένα δύσκολο κατά τη γνώμη μου είδος. Παρόλο που έχει τα τελευταία χρόνια, πάνω από δεκαετία, είναι ένα παλιό είδος καθιερωμένο, όμως τα τελευταία χρόνια ανθεί στα εκδοτικά πράγματα της Ελλάδας το ιστορικό μυθιστόρημα. Στους είπα μεγά, ώστε